Ακούσαμε λοιπόν τα όσα ανέφεραν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μελιγαλά. Πάμε να καλησπέρασουμε εμείς την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με την Πράσινη Πελοπόννησο, την κυρία Γιούλη Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα λέμε και από κοντά. Και αυτή η όλη συζήτηση έχει να κάνει και με τα όσα συμβαίνουν στην Πελοπόννησο. Είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει σήμερα η Πελοπόννησο? Είναι αθλειότητα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι αθλειότητα. Είναι κατάντια το σύστημα όπως έχει εξελιχθεί. Και αυτός ο προεκλογικός αγώνας της ανθρωποφαγίας με βρίσκει κάθετα αντίθετη και εμένα και πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν αειδιάσει και μιλάνε για αποχή που δεν πρέπει να συμβεί, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η αποχή δεν είναι το σύστημα. Δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει να επιλέξουν να ψηφίσουν οτιδήποτε άλλο παρά να σηκωθούν να φύγουν από αυτούς που τους αποθούν, εννοώ. Και δικό μου μήνυμα, αν θέλετε, προς τον πελοποννησιακό λαό είναι ότι ο στόχος του πια, μετά από μια οκταετία αδράνειας και απόλυτης απαξίωσης της Πελοποννήσου και των Πελοποννησίων και αδιαφορίας για έργα και υποδομές και ανάπτυξη της Περιφερειακής Αρχής του κ. Τατούλη, θα πρέπει να αποδώσει πια από τους Πελοποννήσιους μια απάντηση τρανταχτή, να τον φύγει. Μου λέτε για 8 χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας. Πού το εστιάζεται αυτό? Δεν έχει γίνει τίποτα? Δηλαδή δεν είναι και λίγο, να το πω έτσι, ναι, πολύ αρνητικό και πολύ πεσημιστικό όταν ακούγεται έτσι? Έχει γίνει η μυθική Πελοπόννησο σε μπάνερ, τα οποία ταξιδεύουν ανά τον κόσμο έναντι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ταξιδεύουμε ένα μύθο που είναι κάποια θέατρα και κάποιες αρχαιότητες φωτογραφημένες πολύ ωραία και πολύ καλοπληρωμένα και παραμυθιάζουμε τον κόσμο ότι κάνουμε έργο και ότι φέρνουμε τουρίστες. Να τους φέρουμε τους τουρίστες, αλλά πού να τους πάμε? Ας πούμε, ο δρόμος για την Άνω Πόλη του Μιστρά, την Άνω Είσοδο του Μιστρά, είναι ο μισός πεσμένος. Το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης βόσκουν γίδια και πρόβατα μέσα κάθε μέρα. Στην αρχαία Τραπεζούντα. Στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης είναι κλειδαμπαρωμένο και δεν έγινε μια υποτυπώδης αναστήλωση 4 σειρών κερκίδων στο μισό χώρο έναντι 400 τόσων χιλιάδων ευρώ και τώρα ξαναφυτρώσανε γρασίδια και μούχλες πάνω εκεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο μύθος που σερβίρει ο κύριος Τατούλης στους Πελοποννήσιους χρόνια τώρα αποδείχθηκε φρούδος, φρούδες ελπίδες που είχαμε τότε, αποδείχθηκε μια φούσκα. Η κατασπατάληση των χρημάτων του δημοσίου μέσω των αναπτυξιακών δεν ξέρουμε τι έχουν αποδώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τα έχουμε τα μονοπάτια, το Menalon Trail και το Parnas Trail, να τα έχουμε. Είμαι υπέρ του να διευκολύνονται οι άνθρωποι που είναι φυσιολάτρες και που επισκέπτονται. Αλλά πρέπει για να φτάσουν στα μονοπάτια να μπορούν να έρθουν με τα αυτοκίνητά τους ως εκεί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν πάτε, ας πούμε, όπως πήγα εγώ πέρυσι τον Οκτώβρη, στο παλαιοχώρι της Δημητσάνας, που είναι 2 χιλιόμετρα κάτω από τη Δημητσάνα, και από εκεί ξεκινάνε τα μονοπάτια του Λούσιου. Που ο Λούσιος είναι το Άγιον Όρος της Αρκαδίας. Όλοι για να περπατήσουν το Λούσιο έρχονται από το εξωτερικό. Για να φτάσεις λοιπόν μέχρι την έναρξη των μονοπατιών, περνάς από κάτι σκαφοειδείς λακκούβες, τις οποίες κάνεις το σταυρό σου αν θα πάρεις το αυτοκίνητο αγκαλιά να περάσεις ή αν θα μείνεις εκεί. Σε αυτό το δρόμο είχαν ξοδευτεί 500.000 ευρώ τα δύο προηγούμενα χρόνια από ό,τι βρήκα στο διάβια. Και στο μονοπάτι αυτό λοιπόν για να φτάσουν οι επισκέπτες που διαφημίζεται τόσο πολύ ότι τα έχουμε ανοίξει, τα έχουμε επενδύσει, έχουμε φτιάξει τους δρόμους, θα πρέπει να φτάσουν με το λεωφορείο. Υπάρχουν τέτοια πράγματα πάρα πολλά. Βγαίνει ο κύριος Τατούλης και εξαγγέλει έργα τώρα και λέει, ας πούμε, θα φτιάξει το δρόμο Παραλογή Τρυπόταμα. Ο δρόμος Παραλογή Τρυπόταμα, αν τον δείτε σε ένα βίντεο που έχει τραβήξει ο υποψήφιος του κύριου Λίτρα στην γορτινία του υποψήφιου φίλου δημάρχου, ο κύριος Χρήστος Ακιντής, έχει τραβήξει κάτι βίντεο το οποίο σου παγώνει το αίμα. Έτσι είναι ένας δρόμος άθλιος, χωματόδρομος, άκρος επικίνδυνος για να τον περάσει κανείς με αυτοκίνητο. Έβγαινε ο κύριος Γιαννακούρας και έλεγε όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι πρόβλημα, η μελέτη και είναι δύσκολο έργο κινέζικα. Και βγαίνει προχθές και λέει: εξαγγέλει το δρόμο. Να τον κάνει τι το δρόμο, θα τον φτιάξει μέχρι τις εκλογές? Βλέπετε εσείς προεκλογική σκοπιμότητα, δηλαδή σε μια σειρά που. Βλέπω προεκλογική κοροϊδία. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε μια Πελοπόννησο απογειωμένη αν τα λεφτά που έχουν δοθεί μόνο για τη διαφήμιση του ΣΔΙΤ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ,
για να επικοινωνήσει το ΣΔΙΤ πόρτα-πόρτα, για τη διαφημίση άλλων δράσεων τουριστικής ανάπτυξης. Αν δείτε δηλαδή τι έχει ξοδευτεί μέσα από την Πελοπόννησος ΑΕ από τις προγραμματικές και μόνο που φαίνεται, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα δούμε. Αν αυτά τα πράγματα είχαν δοθεί, αυτά τα χρήματα είχαν δοθεί στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, είχαν ενισχύσει την πρωτογενή παραγωγή, είχαν ενισχύσει είχαν διευκολύνει την απορροφητικότητα των αγροτικών προϊόντων μέσα στην ίδια τη χώρα, η Πελοπόννησος θα έχει απογειωθεί. Mm-hmm. Και όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Εκτιμάτε ότι πρέπει να υπάρξει και λογοδοσία με το κλείσιμο αυτής της θητείας? Οπωσδήποτε, αλλά δεν πρόκειται να τη δείτε. Ούτε να τη δούμε. Δεν πρόκειται να δούμε λογοδοσία. Εδώ δεν έχει απολογηθεί, όχι δεν έχει απολογηθεί, δεν έχει δώσει ούτε ένα στοιχείο πόσο αυξήθηκε η απορροφητικότητα ή η εξαγωγημότητα των αγροτικών προϊόντων από τα τόσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια ίσως που έχουν ξοδευτεί σε όλες αυτές τις δύο θητείες για την προβολή των αγροτικών προϊόντων. Θυμάμαι ένα καλάθι αγροτικών προϊόντων το 2012, ναι, το είχε υποθεί. Δεν μας έχει πει ποτέ ότι αυξήθηκε η εξαγωγημότητα των προϊόντων της Πελοποννήσου ή της Αρκαδίας ή της Αργολίδας, εγώ τόσο. 10%, 50%. Τι να το κάνω εγώ να μοιράζει η κυρία Νικολάκου τραχανοπιτάκια, ας πούμε, στις εκθέσεις του, τις διάφορες που πάει για να προωθήσουν τα αγροτικά προϊόντα. Πώς τα προωθείς, με το να τα δείξεις ποια είναι? Πες μας κάποια στιγμή, αφού τα άδειξες και αφού τα επικοινώνησες από την Κίνα μέχρι την Ρωσία, πόσο αυξήθηκαν οι εξαγωγές, τι απολαβές είχαν οι αγρότες, γιατί οι ίδιοι οι αγρότες είναι παραδεμένοι στο έλεος του Θεού. Mm-hmm. Βρέχει δύο μέρες στην Τρίπολη και πλημμυρίζει όλος ο κάμπος της Μαντινίας. Και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τους δρόμους για να πάνε στα χωράφια τους να δουν. Αν ρωτήσετε την περιοχή Αγιοργητίκων Παρθενίου, που έχουν περάσει και έχουν μπαζώσει το παλιό ρέμα για να πάνε στις αρνομογεννήτριες των δύο μεγαλοκένταυρων που έχουμε εκεί πέρα στα βουνά τα ανάλογα. Πλημμύρισαν από το χειμώνα, έχουν πλημμυρίσει 2-3 φορές τα μαμπέλια τους. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν ούτε να κλαδέψουν ούτε να οργώσουν. Είπατε νωρίτερα για το ζήτημα που έχει να κάνει με διαχείριση των απορριμμάτων, συνδυάζοντας το και με τη διαφήμιση. Πιστεύετε ότι ήταν η αποτυχία της Δημοτικής Αρχής, το μεγάλο έργο αποτυχίας, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε έργο σήμερα αυτή τη στιγμή? Εγώ προσωπικά του έχω γράψει πολλές φορές του κ. Τατούλη από χρόνια, το 2014, ότι το βατερλό του θα είναι το ΣΔΙΤ. Είναι τα σκουπίδια. Και είναι τα σκουπίδια. Διότι είναι αδύνατον να επιτύχει αυτό που θέλει να φτιάξει, όσες αποφάσεις υπουργικές και να πάρει από την κυβέρνηση και ό,τι να επιχειρήσει και να κάνει. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά του εκπροσώπου της, έχει πει πάρα πολλές φορές και σε ομιλίες που έχουν γίνει στην Πελοπόννησο και στη Σπάρτη τον περασμένο Οκτώβρη, ότι μέχρι από το 2021 και μετά δεν χρηματοδοτούνται έργα τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα στάδια που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία με την ανακύκλωση στο 50%, και όταν μέχρι το 25 ή το 31 νομίζω θα πρέπει να έχουμε την ανακύκλωση πάνω από 50%, πού θα τα βρει τα σκουπίδια να τα κάψει τέρνα τα 200.000, τους 200.000 τόνους. Ναι. Ένα το θέμα. Ναι, υπάρχουν αποφάσεις και υπάρχουν αποφάσεις, εγώ να πω, δικαστηρίων, αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, όλα αυτά θα συνυπολογιστούν στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να ανατραπεί το ΣΔΙΤ, το χρησιμοποιώ έτσι, ανατραπεί ή να αναπροσαρμοστεί. Για ποιες αποφάσεις μιλάτε? Η περιφέρεια υποστηρίζει πως έχει εγκριθεί η όλη υπόθεση από το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν το 2015 που ενέκρινε ένα ΣΔΙΤ, ενέκρινε μία σύμπραξη τη Στέρνα με έναν φορέα, ιδιωτικό φορέα, τον ΙΦΣ όπως τον λένε, Ιώτα Φι Σίγμα, την περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΑΕ, η οποία δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία τα έχω δημοσιεύσει και εγώ, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που λέει ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια εταιρεία. Δεν υπάρχει αριθμός γεμή αυτή τη εταιρεία, δεν υπάρχει αφημή. Αλλά μετά από τη σύμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου που έγινε τότε με μια εταιρεία που δεν υπήρχε, ιδρύθηκε μια άλλη εταιρεία, η ΜΑΕ. Προσπαθούν να εμφανίσουν ότι αυτή η εταιρεία ήταν διάδοχος της προηγούμενης, αλλά δεν ήταν διάδοχος, γιατί ιδρύθηκε πολύ μετά, 2,5 μήνες μετά από την σύμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Και υπήρξε το 2018 η απόφαση 69 του ελεγκτικού συνεδρίου, την οποία την κάνουν όλοι, επιτρέψτε μου την έκφραση γαργάρα, η οποία λέει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στους εταίρους τους ΔΙΤ
που δεν όταν δεν πρόκειται για εταιρεία που είναι μετεξέλιξη της αυτής που υπήρχε, θέλει καινούρια έγκριση. Δηλαδή, η περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ, που ιδρύθηκε πολύ μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την αρχική, δεν είναι μετεξέλιξη της εταιρείας της ανύπαρκτης, γιατί η εταιρεία ήταν ανύπαρκτη, η περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΑΕ. Είναι μια άλλη εταιρεία. Η κοινή λογική το λέει, έτσι. Ναι. Βάσει λοιπόν της απόφασης 69 του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018, θα πρέπει να ξαναπάει αυτή η σύμβαση, η εταιρεία για σύμβαση. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρά μια άλλη διαδικασία. Η κυβέρνηση, είμαι απολύτως σίγουρη και λυπάμαι που το μιλάω για ανθρώπους που μας κυβερνάνε στον αέρα έτσι. Δεν είμαι σίγουρη καθόλου ότι έχουν διαβάσει οι υπουργοί αυτό που πήγαν και υπογράψαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν είμαι σίγουρη καθόλου αν ξέρουν πράγματι τι μπορεί να κάνουν με αυτές τις επιτάξεις γης που επιτρέψανε. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα έκανε ποτέ ούτε η Χούντα. Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα ποτέ. Ποτέ δεν έχουν γίνει, ούτε για να ανοίξουν μεγάλα εθνικά έργα. Δεν έγιναν επιτάξεις γης σαν αυτές που επιτρέπουν στον κύριο Τατούλη να κάνει. Ωραία, ας πάει και δεν κάνει την επίταξη. Και λοιπόν, τι θα κάνει? Θα του χρηματοδοτήσει ποιος αυτό το έργο? Αφού οι τράπεζες δεν του δίνουν λεφτά αν δεν έχει κατοχυρώσει τα χρήματα της Ευρώπης και η Ευρώπη δεν τα χρηματοδοτεί το έργο από το 2021 και μετά τέρμα αυτές οι χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων. Άρα, πού καταλήγουμε συνολικά? Καταλήγουμε στο ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια φούσκα για να φτάσουμε στην καύση που θέλουν να την κάνουν στη Μεγαλόπολη για να κάψουν και τη Φυλή. Κάτι που το λέω εγώ και ακούγομαι ότι είμαι ιδεολειπτική, αλλά εύχομαι να μην βγω ποτέ αληθινή. Ναι. Ο στόχος ήταν να τρενάρουμε λίγο τις διαδικασίες με όλες αυτές. Ναι, αυτό παρουσιάζεται ως έργο όμως στους Πελοποννήσιους. Ποιο έργο? Από το 2014 παρουσιάζεται το μεγάλο έργο. Όταν μιλάμε για έργο. Για κλείσιμο χωματερών, ακούμε. Ποιο κλείσιμο χωματερών? Η Τρίπολη είχε το πλάτωμα που ήταν χώρος υγειονομικής ταφής. Και το λέω με πλήρη γνώση αυτού που σας λέω. Το πλάτωμα είχε άδεια σαν χώρος υγειονομικής ταφής και για τις επιχωματώσεις του πλατώματος πληρωνόταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ένας πρώην δήμαρχος που έκανε τότε τον εργολάβο. Έτσι τα έχω βγάλει αυτά τα στοιχεία στον αέρα κατά κάποιο περίοδο και θα σας τα δώσω άμα τα θέλετε. Υπήρχε το πλάτωμα λοιπόν, το οποίο το κλείσανε άρον-άρον. Είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε 5 ώρες συζήτηση, αν θέλετε, και πώς και γιατί. Με αποφάσεις που είναι αποφάσεις και δεν είναι αποφάσεις, και θα μπορούσε να γίνει άρση αυτής της απόφασης ή των ασφαλιστικών και να χρησιμοποιηθεί ο χώρος που υπάρχει γύρω από το πλάτωμα, γιατί ήταν δημοτικός. Υπάρχουν άλλα 10 στρέμματα χρησιμοποιείται εκεί. Να γίνει διαχείριση εκεί, προσωρινή. Έτσι. Και αντί λοιπόν, κλείσαμε το πλάτωμα γιατί ενοχλούσε και ανοίξαμε την Αγία Τριάδα και τον Αγίου Βλάση. Που είναι σε ακτίνα η ίδια με το πλάτωμα. Απόσταση από την πόλη εννοώ, έτσι. Που σήμερα η κυρία Νικολάκου στο δικαστήριο κατέθετε ότι η Αγία Τριάδα είναι τραγική κατάσταση και επικίνδυνη για τους πολίτες. Ναι. Ναι, σήμερα βρέθηκε ο Χατζηπετρής για το ποιο στέγεται τη σκουπίδη, για την προσωρινή διαχείριση. Είναι οφόδησα τώρα. Όταν δικαζόταν ο κύριος Τατούλης μέχρι τώρα για να αθωωθεί, ήταν ο δήμαρχος ο αρμόδιος. Όταν δικαζόταν ο δήμαρχος, ο πρώην Ιωνίν, ήταν ο Τατούλης ο κύριος αρμόδιος για την προσωρινή διαχείριση. Σήμερα λοιπόν ήταν αφόδησα, γιατί ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι σήμερα. Έπρεπε να βρεθεί ο Χατζηπετρής, αφού δεν πρέπει να είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έτσι. Και αφήνουν έγγραφα στην πάντα. Ας πούμε την απόφαση του Πάγκαλου με το Υπουργικό Συμβούλιο του 10 που είχε δώσει την απόλυτη αρμοδιότητα και για την προσωρινή διαχείριση των Τατούλη, γιατί τη ζήταγε ο Τατούλης λέγοντας ότι έχω ένα τρελό έργο έτοιμο να το οργανώσω, να το προωθήσω, και του δώσανε την απόλυτη αρμοδιότητα για διαχείριση των σκουπιδιών προσωρινή και πήρε τις αρμοδιότητες του Φόδησα, τον Φόδησα τότε. Έτσι. Αδρανοποιήθηκαν λοιπόν οι Φόδησα λόγω της απόφασης αυτής. Ήρθε η απόφαση του 12 του κυρίου Αποστολόπουλου, η οποία επίσης του έδινε την αρμοδιότητα την απόλυτη. Και έρχεται τώρα η κυρία Νικολάκου το πρωί και λέει την αρμοδιότητα την είχε Φόδησα. Η περιφέρεια δεν είχε καμία δουλειά. Κρύβουν λοιπόν αυτά τα έγγραφα. Κρύβουν την απόφαση 19 του ΙΠΕΚΑ του 2011 που δίνει εντολή στον Τατούλη, στην περιφέρεια και στην αποκεντρωμένη. Το στέλνει αυτό, δεν το στέλνει σε κανένα Δήμο. Να αποκαταστήσει τις χωματερές και μέχρι να γίνει οποιαδήποτε χείριση, να γίνουν έργα ενδιάμεσης διαχείρισης, δηλαδή έργα συνοδά, όπως τα λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και δεν γίνεται τίποτα. Ανοίγουμε χωματέρες μέσα στα δάση. Και καταθέτουν στο δικαστήριο ότι έχουμε πάρει τα μέτρα, λέει, και αντιπυρικά δέντρα σκουπίδια μέσα στα πεύκα του Μενάλου και έχουν αντιπυρικά έργα. Έχουν ένα τεπόζιτο, ας πούμε, και ένα φρουρό.
Μάλιστα. Αφήνω λίγο τη διαχείριση των απορριμμάτων και επιτρέψτε μου λίγο να πάω και στις προτάσεις της Πράσινης Πελοποννήσου, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Πέρα από τη διαχείριση των απορριμμάτων, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει τεθεί και έχει θυγεί είναι αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και το ζήτημα που έχει να κάνει με τις εξορίξεις των υδρογονανθράκων, που για αυτό έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα και μια σειρά από ζητήματα πέρασαν για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Καταρχάς, δεν τόνισα ότι εμείς είμαστε υπέρ της τοπικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Mm-hmm. Έτσι, κάθε τόπος πρέπει να διαχειρίζει τα απορριμμάτά του. Μπορεί να γίνει τώρα. Βεβαίως και μπορεί να γίνει τώρα. Δεν θα ξεχάσουμε όμως ότι όσες φορές ξεκίνησαν να γίνουν τοπικές διαχειρίσεις και οργανωμένες, τις σαμποτάριζαν οι υπηρεσίες του κ. Δετούλη. Δεν έδιναν άδειες. Ας πούμε, στη Σπάρτη δεν δίναν άδεια για έναν κομποστοποιητή. Δεν δίναν άδεια για ιδιωτικά κδάη. Δεν δίναν άδειες οι υπηρεσίες του. Υπάρχει έγγραφο, το οποίο όποτε θέλετε θα σας το στείλω, προϊσταμένου της υπηρεσίας του κυρίου Τατούλη, που λέει καθαρά ότι αν δοθεί, το λέει, το υπογράφουν δύο προϊστάμενοι του, ότι αν δοθεί άδεια στο συγκεκριμένο έργο, παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση του ΣΔΙΤ. Δηλαδή, τι μας λέει, θα βρωμήσετε μέχρι να πετύχω εγώ αυτό που θέλω. Δεν θα γίνει τοπική διαχείριση καμία, θα βρωμήσετε γιατί εγώ γουστάρω να φτιάξω μόνο το ΣΔΙΤ και οτιδήποτε άλλο με εμποδίζει, μου μειώνει το ποσό των σκουπιδιών. Εδώ θα πάω στο αμέσως επόμενο. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι που ίσως ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Μιλάμε για εργοστάσιο, ας πούμε ότι αύριο το πρωί έχει το κλειδί έτοιμο ο κύριος Στατούλης και ανοίγει αυτό που λέει το εργοστάσιο στην Παλαιόχνη, που δεν ξέρουμε και τι θα είναι, έτσι. Δεν λέει τι εργοστάσιο θα είναι. Τι θα είναι αυτό? Ενεργειακή αξιοποίηση των σκουπιδιών, που σημαίνει καύση, γιατί η ενέργεια παράγεται από την καύση. Τι θα είναι ακριβώς, τι θα κάνει αυτό το εργοστάσιο, δεν μας το λέει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι το ανοίγει αύριο το πρωί. Και λέει ότι θα κάνει διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. Κομπόστ, ανακύκλωση κτλ., ανάκτηση και τέτοια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το εργοστάσιο θα διαχειρίζεται το σκουπίδι εκείνης της ημέρας. Mm-hmm. Μέχρι 2-3 μέρες πριν, άντε 5. Από την 4η-5η μέρα και πριν, παλιότερο δηλαδή σκουπίδι, που είναι σύμμικτο, έχει αρχίσει τις οξυδόσεις, τις... Θεωρείται αδρανοποιημένο, έτσι. Και ανάκτηση του σάπιου σκουπιδιού και του στραγγισμένου και του συμπαγοποιημένου από το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες που έχουμε τριγύρω λούθε, όπως λέω, κατά την παλιά ελληνική ταινία, για να το διακομωδούμε λίγο το δράμα που ζούμε. Δεν μπορεί να γίνει ούτε καν ένα 3%, 3-5% παγκόσμια δέχονται ότι μπορεί από ένα σάπιο σκουπίδι να κάνεις ανάκτηση, να βγάλεις ένα γυαλί, να βγάλεις ένα αλουμίνιο. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν σκουπίδια που έχουμε ως τώρα, ντανιασμένα παντού, Αγιοβλάση, Αγιατριάδα, κουκουλωμένα στα δίδυμα κάτι δεμάτια, δεν έχει γίνει αποκατάσταση στα δίδυμα. Επιχωματώσανε τα δέματα, αυτά που σκάγαν στον αέρα και για τα οποία θώθηκε ο κύριος Στατούλης. Τη μαραθώλακα τη δικιά σας εδώ, την πρώην και την ίν, την αποκατεστημένη και την καινούρια. Τι θα τα κάνει αυτά τα σκουπίδια, τα σάπια? Ποιος θα τα διαχειριστεί? Το σάπιο σκουπίδι έχει μόνο δύο δρόμους. Έχει το δρόμο της καύσης και το δρόμο του θαψίματος. Εφόσον δεν τα θάβουμε τόσα χρόνια, γιατί τα κρατάμε και τα στραγγίζουμε? Αυτό το ερώτημα εμένα δεν μου το έχει απαντήσει κανείς. Πάμε λοιπόν στο υπόλοιπο που έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες. Ναι, η Πράσινη Πελοπόννησος, όπως και όλα τα κινήματα τα οικολογικά και το Πράσινο Κίνημα και οι οικολόγοι Πράσινοι, είναι κάθετα αντίθετη και το δηλώνουμε στην εξόρυξη των υδρογονάνθρακων για τον απλούστατο λόγο ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι αηφορία. Εμείς είμαστε υπέρ της αηφορίας. Η μόλυνση και η καταστροφή του υπεδάφους και του θαλασσίου πλούτου που έχει η χώρα μας είναι τεράστια και θα είναι τεράστια και το κέρδος θα είναι ελάχιστο αν γίνει αναλογισμός, έτσι, αναλογιστικές μελέτες, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Προβάλλεται ως μέλλον, επειδή δεν θα έχουμε το λιγνίτη. Αλλά κανένας δεν μας έχει αποδείξει ότι αυτό θα σώσει την κατάσταση όπως θα μπορούσαν να τη σώσουν οι μικρές ανεμογεννήτριες και όχι αυτά τα τέρατα που έχουν καταστρέψει στα ελληνικά βουνά και τα οποία έχουν, δεν το λένε κανείς στον κόσμο, δεκαετή διάρκεια ζωής. Μετά θα μας μείνουν τα φτερά, τα σπασμένα
και τα οποία φυσικά δεν έχουν αποδώσει και αυτά που προέβλεπαν οι μελέτες τους στον κόσμο, έτσι, γιατί έχουν αποδώσει μόνο στους εργολάβους που τα έχουν φτιάξει. Στους εργολάβους, στους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν φτιάξει αυτές τις κατασκευές. Εμείς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου αυτές μπορεί να υπάρξουν, των μικρών ανεμογεννητριών που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον, που δεν δημιουργούν προβλήματα ήχου καταστροφής της βιοποικιλότητας κτλ. Και φυσικά της ηλιακής ενέργειας, την οποία μην ξεχνάμε τώρα ότι την έχουν εκμεταλλευτεί οι βόρειες χώρες. Εγώ θυμάμαι 25 χρόνια πριν πήγα στην Νορβηγία και τρελάθηκα γιατί όλα τα φώτα, τα δημόσια είχαν φωτοβολταϊκά από πάνω και όλες τις ταμπέλες. Και έχουν ηλιοφάνεια 10 μέρες το χρόνο και εμείς εδώ πέρα έχουμε τον ήλιο άπλετο και τα έχουμε όλα παρατημένα και πληρώνουμε ΔΕΗ. Θέλω να κλείσω και θέλω να περάσω λίγο και στο διακύβημα αυτή τη αναμέτρηση. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβημα αυτή τη αναμέτρηση και ποιο είναι και το δικό σας προσωπικό μήνυμα. Αυτή τη αναμέτρηση στις περιφερειακές εκλογές, το διακύβευμα κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι να απαλλαγεί ο τόπος από αυτή την περιφερειακή αρχή, η οποία έχει αποδώσει ένα μέγιστο κόστος σαν παρουσία και μηδενική συμμετοχή στην βελτίωση της ζωής των Πελοποννησίων, αλλά κυρίως της ανάπτυξης, που αυτή δεν έρχεται ούτε με τον τουρισμό, ούτε με την επιχειρηματικότητα. Δεν μπορείς να προσβλέπεις στην επιχειρηματικότητα αν δεν έχεις πρωτογενή παραγωγή. Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αν δεν ενισχύσουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας, γιατί η Πελοπόννησος είναι μια καθαρά αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, οι περισσότεροι νομίτες, τους οποίους έχουν παρατήσει το έλεος του Θεού. Μην ξεχνάτε τα γάλατα, τι τράμπα γίνεται με τα γάλατα τώρα. Τα καλάβρετα δίνουν το παράδειγμα που έχουν κατοχυρώσει τους κτηνοτρόφους τους και έχουν πετύχει να κρατήσουν την τιμή. Και οι δικοί μας οι κτηνοτρόφοι, καλά λέω, έχουν θέμα σοβαρό με την παραγωγή τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρατάμε τους ελαιοπαραγωγούς χωρίς ραντίσματα του δάκου και να κάνουμε τις δημοπρασίες τον Αύγουστο, όταν ο δάκος έχει πια καταστρέψει την ελιά και με μια βροχή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στρώνονται οι ελιές με ένα χαλάζι κάτω. Γιατί αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που δεν είναι μόνο δική μου, είναι και πάρα πολλών περιβαλλοντολόγων, είναι ένας έμεσος τρόπος να εξαφανιστεί η πρωτογενή παραγωγή, κυρίως του ελαιολάδου, και εσείς εδώ στη Μεσσηνία, εμείς θα έλεγα, γιατί και εγώ έχω ένα χτίμα εδώ στη Μεσσηνία από πάρα πολύ παλιά και επειδή έχω μεγαλώσει στη Μεσσηνία, θεωρώ τον εαυτό μου μεσσήνια, θεωρώ ότι καταστρέφεται ένα ιδιαίτερο κομμάτι με αυτόν τον τρόπο, το ότι καθυστερεί η έγκριση, δεν έγινε μελέτη, δεν βρήκαμε εργολάβο, κηρύχθηκε. Αυτά είναι συντονισμένες ενέργειες αυτού του συστήματος που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων και του δόγματος του σοκ που ζούμε, να καταστρέφουμε την πρωτογενή μας παραγωγή, τους αγρότες μας, και να κάνουμε τον τόπο μας ένα τόπο υπηρετών των μεγάλων συμφερόντων και των εργολάβων. Και μην μου πείτε ότι μιλάω σαν τον κύριο Γόντικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όλη συζήτηση. Καλή επιτυχία να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.